Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Είναι τα νέα από το Super B. Από την ερχόμενη εβδομάδα είναι υποχρεωτική η χρήση της ονομασίας Βόρεια Μακεδονία από τη γειτονική χώρα. Αυτό τόνισε ο Γιώργος Κατρούγκαλος. Τη Δευτέρα θα σταλεί από την Αθήνα στα Σκόπια ηρηματική διακοίνωση που θα ενημερώνει ότι ολοκληρώθηκε η διαδικασία κύρωσης της Συμφωνίας των Πρεσπών και του Πρωτοκόλου ένταξης στο ΝΑΤΟ, δήλωσε ο αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών, μιλώντας στο ΑΠΕ. Έπειτα από αυτή την κίνηση ξεκινούν οι υποχρεώσεις της γειτονικής χώρας. Τραγική είδηση στο άκουσμα του θανάτου του άτυχου 58χρονου Κώστας Καρτσιάρη. Ο άτυχος άνδρας πέθανε αφού τον καταπλάκωσε το τρακτέρ του την ώρα που έκανε εργασίες στην περιοχή της Θέας, στην Πάτρα. Άφησε πίσω του δύο ανήλικες κόρες. Σοκ προκάλεσε στην Πάτρα και την ευρύτερη περιοχή στο Μεντιλόγλι ο τραγικός χαμός του γνωστού και δραστήριου πατρινού Κώστας Καρτσιάρη, ο οποίος άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 58 ετών. Συλληπιτήρια από τον Δήμαρχο, την πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, το Πασόκ αλλά και πολλούς άλλους. Ο άτυχος άνδρας, συνταξιούχος υπάλληλος του πρώην 409 νοσοκομείου, βρήκε τραγικό θάνατο κατά τη διάρκεια εργασιών που εκτελούσε στο χωράφι του, όταν το τρακτέρ που οδηγούσαν έτραπη. Τραγωδία, ναι. Ειδοποιηθήκαμε στην υπηρεσία μας για εγκλωβισμένο άτομο σε ιδιωτικό ανακτηστήρα. Κάναμε στο συμβάν, κάτω εγκλωβίσαμε, το άτομο ήταν χωρίς ασύστητο. Ήταν μια δύσκολη επιχείρηση που πρέπει να την φέρουμε σφαίρας. Ο τραγικός χαμός του πάγωσε την οικογένειά του, συγγενείς, φίλους και γνωστούς, αλλά και την τοπική κοινωνία, καθώς ήταν ιδιαίτερα γνωστός μέσα από τη συνδικαλιστική και πολιτική του δράση. Ήταν επί χρόνια στέλεχος στην Ομαρχιακή Επιτροπή του Πασόκ Αχαΐας. Όργωνε με ένα τρακτέρ σε μια πλαγιά και τουμπάρισε και τον πλάκωσε το τρακτέρ και ήταν μόνος του εκεί πέρα και έμεινε για ώρες του πομένως και... Από το πρωί δηλαδή, Από κάποια ώρα, μετά τις 12 πάνω. Από τις 12 η ώρα και μετά... Με τη σύζυγό του, Νικολέτα Καγιάφα, Μέα, απέκτησαν δύο κόρες, τις οποίες και λάτρευε. Ήταν πολύ αγαπητός και το άκουσμα του τραγικού θανάτου του πάγωσε τους πάντες. Ο Κώστας Καρτσιάρης είχε μεταβεί το πρωί στο οικόπεδό του προκειμένου να οργώσει. Δυστυχώς όμως τον τραχτέρ ανετράπη και τον καταπλάκωσε. Βρέθηκε αρκετές ώρες αργότερα όταν οι δικοί του είχαν ανησυχήσει. Δυστυχώς ήταν νεκρός. Σφίγγουν το κλειό στις ελληνικές τράπεζες, ευρωπαϊκοί θεσμοί και δανειστές. Μάλιστα, έστειλαν τελεσίγραφο στα εγχώρια πιστωτικά ιδρύματα να ξεφορτωθούν τα ακίνητα τα οποία έχουν έλθει στην κατοχή τους έπειτα από πληστηριασμούς. Αυτό σημαίνει ότι οι πρώην ιδιοκτήτες και πρώην δανειολήπτες θα αρχίσουν να φοβούνται για μαζικές εξώσεις. Κρύφη βόμβα για τις ελληνικές τράπεζες, οι οποίες δέχονται ασφυκτικές πιέσεις από τους ευρωπαίους δανειστές σχετικά με τα χαρτοφυλάκια των ακινήτων τους. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και ο SSM έστειλαν τελεσίγραφο στα πιστωτικά ιδρύματα της χώρας και ζητούν από αυτά να ξεφορτωθούν τα ακίνητα που παίρνουν από πληστηριασμούς. Την ίδια στιγμή, οι ίδιες οι τράπεζες μέσα στο 2019 αναμένεται να προχωρήσουν σε 25.000 πληστηριασμούς και προγραμματίζουν 12.000 πωλήσεις ακινήτων, ενώ για το 2020 προβλέπεται να βγουν στο σφυρί 35.000 σπίτια και επαγγελματικά κτίρια. Το γεγονός αυτό δημιουργεί έντονο κύμα φόβου και ανησυχίας σε εκατοντάδες οικογένειες και επιχειρηματίες για τις μαζικές εξώσεις. Παράλληλα, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έχει ζητήσει να γίνονται πιο σύντομα, εντός δύο μηνών, οι εξώσεις των πρώην ιδιοκτητών δανειοληπτών από τη διεξαγωγή του πληστηριασμού. Και αυτό με το επιχείρημα ότι η διακράτηση των ακινήτων για μεγάλο χρονικό διάστημα κοστίζει στις ήδη επιβαρημένες ελληνικές τράπεζες κεφάλαια και έξοδα. Το πρόβλημα είναι ακόμη μεγαλύτερο καθώς η αξία των ακινήτων ενεχείρων στα κόκκινα δάνεια έχει μειωθεί κατά 35-40% τα τελευταία χρόνια και δεν επαρκεί για να καλύψει τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια. Με βάση σχέδιο, το οποίο επεξεργάζεται η ΑΔΕ σε συνεργασία με την Ένωση Ελληνικών Τραπεζών, προβλέπεται για τον επαγγελματικό ακατάσχετο λογαριασμό για όσους είναι συνεπείς στις δόσεις τους και πληρώνουν, να αρχίσει να υπάρχει μια σταδιακή αποδέσμευση των ποσών που είναι δεσμευμένα. Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, το Οικονομικό Επιτελείο της Κυβέρνησης επιθυμεί η συγκεκριμένη διαδικασία να ξεκινήσει από τις αρχές του ερχόμενου μήνα. Το ακατάσχετο όριο στους λογαριασμούς όσων έχουν χρέη σπάει. Το σχέδιο της ΑΔΕ είναι το όριο αυτό να αυξάνεται στις περιπτώσεις που ο φιλέτης δείχνει καλή διαγωγή, είναι τυπικός δηλαδή, έναντι των υποχρεώσεών του. Το σημερινό όριο είναι στα 1.250 ευρώ. Από εκεί και πάνω ο φιλέτης δεν έχει καμία προστασία και ουσιαστικά ο λογαριασμός παγώνει. Όμως, με βάση το σχέδιο της ΑΔΕ, εφόσον ο φορολογούμενος έχει αποπληρώσει μέρος της οφειλής του, το ακατάσχετο όριο θα αυξάνεται. Επιτέλους, από τέλος Φεβρουαρίου ξεκινάει αυτή η διαταγή της ανεξάρτητης αρχής.
Όσοι είναι κύριοι στις πληρωμές των ρυθμίσεων που έχουν, θα αυξάνεται και το ακατάσχετο όριο. Θα μειώνεται δηλαδή το ποσοστό της κατάσχεσης που υπάρχουν στους λογαριασμούς. Δεν μιλάμε για τα 1.250 ευρώ το ακατάσχετο όριο, αλλά μιλάμε για τη μείωση της κατάσχεσης που υπάρχουν στους τραπεζικούς λογαριασμούς των φορολογουμένων. Όταν ρυθμίσουμε σήμερα τις οφειλές μας προς την φορολογική διοίκηση, παίρνουμε τη μείωση της κατάσχεσης των τραπεζικών λογαριασμών από 40 έως 70% αναλόγως στο ποσό των χρεών. Από εκεί και πέρα, πληρώνοντας τις δόσεις, θα αυξάνεται το ελεύθερο ποσό που θα έχουμε μέσα στο λογαριασμό, οπότε και η εφορία θα παίρνει μικρότερη δόση μέσα από τα χρήματα που κατάσχονται στο τραπεζικό λογαριασμό. Το σχέδιο που αναμένεται να τεθεί σε εφαρμογή πιθανότατα από τα τέλη του επόμενου μήνα προβλέπει αποδέσμευση ποσών από τους δεσμευμένους από την εφορία λογαριασμούς. Η αποδέσμευση συνδέεται και αυτή με την έμπρακτη απόδειξη από τη μεριά του οφειλέτη εξόφλησης των χρεών του και θα έχει άμεση σχέση με τα ποσά που εξοφλεί. Το σχέδιο προβλέπει αποδέσμευση από το λογαριασμό του οφειλέτη πολλαπλάσιου ποσού εκείνου που εξοφλεί ο φορολογούμενος. Εάν δηλαδή κάποιος ενταχθεί σε ρύθμιση και αποπληρώνει 300 ευρώ, θα αποδεσμεύεται από το λογαριασμό του ποσό 900 ευρώ ή και 1.200 ευρώ. Εάν ένας φορολογούμενος έχει οφειλεί 10.000 ευρώ και μπει σε ρύθμιση, πληρώσει δηλαδή όπως προβλέπεται ποσό 850 ευρώ, αυτομάτως θα έχει τη δυνατότητα να κινήσει στο λογαριασμό του ποσό 2.550 ή και 3.400 ευρώ. Επεκτείνονται τώρα και στην Πάτρα οι ενοικιάσεις τύπου Airbnb για επαγγελματική στέγη μαζί μάλιστα με το προσωπικό. Πρόκειται για ωριαία, ημερήσια ή και μηνιαία ενοικίαση γραφείου μαζί με γραμματείς, εξοπλισμό αλλά και υποδομή. Η λογική της ενοικίασης κατοικιών με τη μέθοδο Airbnb κερδίζει συνεχώς έδαφος την τελευταία διετία και στην Ελλάδα και φαίνεται πως ήρθε η ώρα η λογική αυτή να επεκταθεί και στους επαγγελματικούς χώρους. Ήδη στην Αθήνα επαγγελματικοί χώροι, οι οποίοι μάλιστα είναι και εξοπλισμένοι με υπολογιστές, τηλεφωνικά κέντρα, υποδομή για παρουσιάσεις, ακόμη και με προσωπικό όπως γραμματής, είναι διαθέσιμοι προς ενοικίαση για ενδιαφερόμενους πελάτες. Οι μισθώσεις μάλιστα γίνονται ημερησίως ή μηνιαίως, ακόμη και με την ώρα, ανάλογα με αυτό που εξυπηρετεί τον πελάτη και το κόστος υπολογίζεται ανάλογα με τις υπηρεσίες που θα αξιοποιήσει ο πελάτης εταιρεία και ασφαλώς και τον αριθμό των εργαζομένων που θα φιλοξενηθούν στους χώρους αυτούς. Πρόκειται όπως φαίνεται για μια ευκαιρία για πολλά μικρά γραφεία από 500 έως 1500 τετραγωνικά μέτρα να αναζωογονηθούν καθώς προσφέρουν το πλεονέκτημα της πρόσβασης. Οι ψηφιακές πλατφόρμες βραχυχρόνιων μισθώσεων για επαγγελματικούς χώρους λειτουργούν όπως ακριβώς και η Airbnb για τις κατοικίες, με τη διαφορά ότι διαφοροποιούνται το είδος του ακινήτου και οι προσφερόμενες παροχές υπηρεσίες. Σήμερα τα σχετικά ακίνητα έχουν πολλαπλασιαστεί, τάση που αναμένεται να αυξηθεί και άλλο στο μέλλον. Στο πλαίσιο αυτό έχει δρομολογηθεί η αξιοποίηση ακινήτων στην Οδό Σόλωνο στην Αθήνα και στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Εκτός όμως από τα δύο μεγαλύτερα αστικά κέντρα, στόχος είναι και η επέκταση και σε άλλες μεγάλες πόλεις της χώρας, όπως η Ρόδος, η Πάτρα, το Ηράκλειο Κρήτης και ο Βόλος. Επιχείρηση τώρα της κυβέρνησης να κόψει αναδρομικά άνω των 20 μηνών. Ο λογαριασμός δεν βγαίνει και σκέφτονται επιστροφή με δόσεις. Οι δικαστικές αποφάσεις έχουν βάλει στη γωνία την κυβέρνηση. Τα αναδρομικά πρέπει να δοθούν στους συνταξιούχους, όμως τα ποσά είναι τόσο μεγάλα που δημιουργούν δημοσιονομικό πρόβλημα. Και έτσι εξετάζεται ακόμη και η πιθανότητα της επιστροφής με δόσεις που φτάνουν τις 84. Υπάρχουν δηλαδή σκέψεις να επιστραφούν τα χρήματα στους δικαιούχους σε βάθος ως και 7 ετών. Η κυβέρνηση θέλει να περάσει η άποψη ότι τα αναδρομικά πρέπει να υπολογιστούν μόνο για 9 μήνες, για το διάστημα δηλαδή έως τις 13 Μαΐου 2016, καθώς από εκεί και ύστερα είναι σε ισχύ ο νόμος Κατρούγκαλου. Ωστόσο, ο ισχυρισμός αυτός σκοντάφτει στο γεγονός ότι ο επανυπολογισμός έγινε πολύ αργότερα και έτσι οι συνταξιούχοι είχαν παράνομες περικοπές ως και τον Δεκέμβριο του 2018. Άγριο ξύλο σημειώθηκε στο σχολείο της Πάτρας. Μαθητής χτύπησε βάναυσα τον καθηγητή του γιατί τον άκουσε να προσβάλλει την αδελφή αλλά και στη μαθήτριά του. Τα αίματα μάλιστα άναψαν όταν η ίδια η μαθήτρια πρώτη μίλησε υβριστικά στον καθηγητή της. Το ξύλο της αρκούδας έπεσε πριν από λίγες ημέρες σε λύκειο της Πάτρας σε ένα επεισόδιο άνευ προηγουμένου που είχε ως πρωταγωνιστές έναν γυμναστή, μια μαθήτρια και τον αδελφό της και θεατές, άλλους μαθητές που έμειναν σύξυλοι να παρακολουθούν τη σκηνή. Όλα ξεκίνησαν όταν η μαθήτρια αντέδρασε με άσχημο τρόπο σε μια παρατήρηση που της έκανε ο γυμναστής. Τον έβρισε επικαλούμενη τα γεννητικά του όργανα. Το αίμα ανέβηκε στο κεφάλι του γυμναστή και έγινε κατακόκκινος από τα νεύρα του. Αλλά και αυτός δεν πήγε πίσω, καθώς απάντησε σε ανάλογο και άκρος ανάρμοστο ύφος για εκπαιδευτικό.
με σεξουαλικό υπονοούμενο για τη μαθήτρια. Όμως για κακή του τύχη, ο αδελφός και συμμαθητής της κοπέλας άκουσε την απάντηση του γυμναστή και αντέδρασε αστραπιαία. «Τι είπες ρε», φώναξε και όρμησε προς το μέρος του, αρχίζοντας να τον ξυλοκοπά ανελέητα. Κάμια δεκαριά μαθητές έσπευσαν να παρέμβουν, προσπαθώντας να χωρίσουν τους δύο άνδρες. Είδαν και έπαθαν μέχρι να τραβήξουν το γυμναστή από τα χέρια του έξαλλου αδελφού, ο οποίος ελαφρά τραυματισμένος μεταφέρθηκε στη συνέχεια σε νοσοκομείο για να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες. Η δεύτερη πράξη του απίστευτου καυγά αναμένεται να γραφτεί στις δικαστικές αίθουσες, καθώς ο γυμναστής φέρεται να μήνυσε τον επιτιθέμενο αδελφό. Στο Σκαμνί, μηχανικός κατασκευαστικής και ένας ιδιοκτήτης επιχείρησης που κατηγορούνται για το μεγαλύτερο αυθαίρετο στην Πάτρα, είναι αντιμέτωποι με βαριές καμπάνες. Στο εδόλιο του κατηγορουμένου με την κατηγορία της ψευδούς βεβαίωσης και της ειδικής αυτουργίας αντίστοιχα, θα καθίσουν στις 26 Φεβρουαρίου μηχανικός μεγάλης κατασκευαστικής από την Πάτρα και ένας εκ των ιδιοκτητών πατρινής αλυσίδας, στην ιδιοκτησία της οποίας είναι ένα από τα μεγαλύτερα αυθαίρετα της Δυτικής Ελλάδας. Η δίκη είχε ξεκινήσει και διακόπηκε για να συνεχιστεί τον τρίτο δεκαήμερο του Φεβρουαρίου, με το μηχανικό να αντιμετωπίζει ποινή φυλάκισης και επιβολή προστίμου έως και 100.000 ευρώ και το φερόμενο ως ηθικό αυτούργο με αντίστοιχες ποινές. Υπενθυμίζεται πως η κατασκευή του συγκεκριμένου αυθαίρετου και η ανοχή που έχουν δείξει υπηρεσίες και υπηρεσίες συνιστούν ένα από τα μεγαλύτερα σκάνδαλα στον κατασκευαστικό, πολεοδομικό και επιχειρηματικό κλάδο, καθώς κάποιοι με πλαστά έγγραφα και βεβαιώσεις κατάφεραν να οικοδομήσουν εκατοντάδες τετραγωνικά αντί για μερικές δεκάδες που είχαν δικαίωμα. Να αναφερθεί πως με διάφορες νομικές διαδικασίες το αυθαίρετο εξακολουθεί να λειτουργεί. Σε 5 χρόνια φυλάκιση με αναστολή και στέρηση των πολιτικών τους δικαιωμάτων, κρίθηκαν ένοχοι 11 από τους 14 αιρετούς από το Δήμο Ανδραβίδας Κυλλίνης, οι οποίοι εμπλέκονται σε μια υπόθεση από το 2013 και κατηγορούνται για απιστία. Αθώοι κρίθηκαν η Ναμπίλ Μωράντ, ο πρώην επικεφαλής της Αντιπολίτευσης του Διοικητικού Συμβουλίου Γιώργος Παναγιωτόπουλος και ο πρώην Δημοτικός Σύμβουλος Δημήτρης Κουτρούλης. Σε απαλλαγή 3 κατηγορουμένων και σε καταδίκη 11 άλλων για την κατηγορία της απιστίας κατά μόνα στην υπηρεσία, προχώρησε χθες το τριμελές εφετείο κακουργημάτων πατρών για τη γνωστή υπόθεση της αναστολής εισπραξής των δημοτικών τελών σε 79 νομικά πρόσωπα στο Δήμο Ανδραβίδας Κυλλίνης. Συγκεκριμένα το δικαστήριο κήρυξε αθώους τον σημερινό δήμαρχο Ναμπίλ Ιωσήφ Μωράντ και τους πρώην δημοτικούς συμβούλους Γεώργιο Παναγιωτόπουλο και Δημήτριο Κουτρούλη. Την ίδια στιγμή όμως έκρινε ένοχους 5 εν ενεργεία δημοτικούς συμβούλους και 6 πρώην αιρετούς του Δήμου, ένας εκ των οποίων είναι πρώην δήμαρχος. Όλοι αυτοί καταδικάστηκαν σε κάθειρξη 5 χρόνων και τριετή αφαίρεση πολιτικών δικαιωμάτων, αλλά με δικαίωμα έφεσης ανασταλτικού χαρακτήρα, η οποία ασκήθηκε. Ο εισαγγελέας της έδρας είχε προτείνει την απαλλαγή όλων των κατηγορουμένων. Το δικαστήριο ήταν ομόφωνο ως προς την αθώωση των πρώτων τριών, όμως διχάστηκε για τους άλλους 11 κατηγορούμενους, τους οποίους έκρινε ένοχους με 2-1 ψήφους. Η απόφαση, πέρα από τη νομική της διάσταση, έχει και πολιτικές προεκτάσεις, αφού 5 εν ενεργεία δημοτικοί σύμβουλοι που καταδικάστηκαν για πράξη κακουργηματικού χαρακτήρα είναι αντιμέτωποι με το διοικητικό μέτρο της αργίας και του αποκλεισμού τους από τις προσεχείς δημοτικές εκλογές. Μάλιστα, 2 εξ αυτών είναι σήμερα επικεφαλής παρατάξεων του Δημοτικού Συμβουλίου Ανδραβίδας Κυλλίνης και ένας έχει ανακοινώσει υποψηφιότητα. Συνεχίζεται το μπαράζ λουκέτων στην Πάτρα. Ακόμη και επώνυμα καταστήματα κατεβάζουν ρολά. Μόνο στην Οδό Γουνάρη υπάρχουν πάνω από 60 ξενίκια στα καταστήματα. Τις τελευταίες εβδομάδες η Πάτρα ζει και πάλι στον αστερισμό των λουκέτων. Καταστήματα που κάποτε έκαναν μεγάλους τζίρους έχουν πέσει θύματα της περιορισμένης κατανάλωσης. Και μπορεί ορισμένοι να μιλούν αισιόδοξα για το 2019 και τους μήνες που έρχονται, ωστόσο το γεγονός είναι ένα. Το μπαράζ από τα καταστήματα που κλείνουν στο κέντρο της Πάτρας συνεχίζεται. Φαίνεται στην Οδό Γούναρη με πάνω από 65 ξενίκια στα καταστήματα, αλλά και σε πιο κεντρικά σημεία κοντά στην πλατεία Γεωργίου. Μαγαζιά πάσης φύσεως που έχουν να κάνουν με το εμπόριο, με την εστίαση και διαφόρων ειδών υπηρεσιών, τα οποία δεν αντέχουν και δεν μπορούν να συνεχίσουν τη δραστηριότητά τους μπροστά σε αυτή τη φορολογική λέλαπα που εξακολουθεί να διέπει την επιχειρηματικότητα και τη σχέση της αγοράς με το κράτος. Πριν από μερικές ημέρες είχε γίνει γνωστό ότι έκλεισε το κατάστημα Φολίφολη στην Πάτρα. Τη σκητάλη όμως αυτού πήρε ένα ακόμα κατάστημα που ασχολείται με το ίδιο είδος, το Λιλαλό, ένα κατάστημα μιας ακόμα γνωστής αλυσίδας κοσμημάτων που δραστηριοποιούνταν στο κέντρο της Πάτρας, προχώρησε σε λουκέτο και θα συνεχίσει τη λειτουργία του στην Αθήνα.
Στην οδό Κούναρη, πριν από μερικές ημέρες, έκλεισε το κέντρο τύπου, στο οποίο μπορούσε να βρει κανείς περιοδικά και εφημερίδες από τον εγχώριο αλλά και τον ξένο τύπο. Και φυσικά σε αυτό τον παράζον λουκέτων, αρχές του έτους, δεν θα μπορούσε να λείπει και μία ακόμα καφετέρια. Μία καφετέρια που λειτουργούσε τα τελευταία δύο χρόνια στην Τριών Αβάρχων και που ασφαλώς δεν άντεξε την κατάσταση που υπάρχει στην αγορά. Αν το ψάξουμε λίγο ακόμα και κάνουμε μία βόλτα στο κέντρο της Πάτρας, θα δούμε και άλλες επιχειρήσεις που ενώ νομίζαμε ότι είναι ανοιχτές, ξαφνικά έκλεισαν. Επιχειρήσεις που έχουν πίσω τους εργαζόμενους και πίσω από αυτούς υπάρχουν οικογένειες με παιδιά. Φωνάζουν για πτώση του τζίρου λόγω της εφαρμογής του αντικαπνιστικού νόμου οι καταστηματάρχες εστίασης της Πάτρας. Μάλιστα, έγινε και σύσκεψη στο Σκιανά με τη συμμετοχή ιδιοκτητών καταστημάτων εστίασης και αναψυχής. Για το ζήτημα πραγματοποιήθηκε χθες το απόγευμα συνάντηση στα γραφεία του Σκιανά με θέμα τον αντικαπνιστικό νόμο. Η προσέλευση των επαγγελματιών του κλάδου ήταν μεγάλη και η κοινή διαπίστωση των μελών του συλλόγου είναι η συντριπτική εφαρμογή του μέτρου στα καταστήματα εστίασης, αλλά παράλληλα και η καθίζηση του τζίρου όλων των συμμορφούμενων καταστημάτων, η οποία εκφράστηκε ως μια ακόμη όψη της αγωνίας για την επιβίωση των επιχειρηματιών και εργαζομένων στην αρχαϊκή εστίαση. Το μέτρο το ήθελε το υγειονομικό. Μας κυνηγάνε το υγειονομικό και ο Δήμος και η Περιφέρεια από τον Απρίλιο να εφαρμόσουμε το μέτρο. Ξεκινήσαμε να εφαρμόσουμε και το μέτρο σε μεγάλο βαθμό, 80-85% των καταστημάτων πειθαρχούν. Από εκεί και πέρα υπάρχει δυσαρέσκεια από τους συναδέλφους αυτούς οι οποίοι πειθαρχούν λοιπόν και έχουν μεγάλη μείωση τζίρου. Γιατί λέει οι πελάτες κάπου βρίσκονται και πάνε και καπνίζουν. Τώρα αυτό δεν είναι δουλειά δικιά μας, είναι δουλειά του υγειονομικού. Ας το λύσει το υγειονομικό. Η γενική εικόνα είναι ότι η πλειονότητα των καταστημάτων έχουν πειθαρχήσει. Δηλαδή, είναι δείγμα πολιτισμού αυτό το 80% μαζί, πειθαρχή. Εδώ και όλο το Διοικητικό Συμβούλιο έχουμε μεγάλο πόλεμο από συναδέλφους που είναι δυσαρέσκεια, από συναδέλφους οι οποίοι είναι πειθαρχημένοι και πίσω από συναδέλφους οι οποίοι πουλάνε ποτά το βράδυ. Δηλαδή γίνεται μια κατάσταση, υπάρχει μια κατάσταση η οποία είναι πολεμική. Αλλά ξαναλέω ότι το υγειονομικό ζήτησε να εφαρμοστεί ο νόμος, εμείς πειθαρχήσαμε. Ας κάνει λοιπόν τη δουλειά το υγειονομικό όπως πρέπει για να υπάρξει ισονομία και δικαιοσύνη. Συνεχίζονται τώρα οι αντιδράσεις στο Καραμανδάνιο. Από ό,τι φαίνεται, η 6η υγειονομική περιφέρεια επιμένει στη μετακίνηση γιατρών σε νησιά. Αναβρασμός επικρατεί στο Καραμανδάνιο νοσοκομείο παιδών της Πάτρας μετά την απόφαση της 6ης ΥΠΕ να μετακινηθούν δύο παιδίατροι στο νοσοκομείο Ζακύνθου για δύο τριήμερα, ένα έντος του Φεβρουαρίου και ένα έντος του Μαρτίου. Οι γιατροί βρίσκονται επιποδός, καθώς όπως καταγγέλουν λόγω και της έξαρσης της εποχικής γρίπης, εξαιτίας της οποίας μόνο την περασμένη Κυριακή έγιναν 36 εισαγωγές παιδιών, το Καραμανδάνιο θα ξεγυμνωθεί και θα βρεθεί σε μια κρίσιμη περίοδο αθωράκιστο. Εμείς έχουμε μεγάλο πρόβλημα. Πέρα από τους γιατρούς που φύγανε το 18, φύγαν και τρεις παιδίατροι. Είχαμε 6 εξειδοτήσεις. Τρεις ήταν παιδίατροι. Mm-hmm. Οι παιδίατροι που απομένουν. Καλύπτουμε μεγάλη δυσκολία της εφημερίας του νοσοκομείου. Ναι. Συν αυτή την περίοδο έχουμε έξαρση γρήπης και οι εισαγωγές είναι πάρα πολλές. Εμείς λοιπόν αντιδρούμε. Δεν μπορούμε να μετακινηθούν παιδίατροι από το νοσοκομείο το Καραμανδάνιο, που είναι το μοναδικό παιδιατρικό νοσοκομείο της περιφέρειας, που καλύπτει από τα Γιάννενα μέχρι την Τρίπολη και την Καλαμάτα και όλα τα Ιόνια νησιά, να μετακινηθούν γιατροί να καλύψουν τα τριήμερα της παιδιατρικής κλινικής. Σαββατοκύριακα, μάλιστα, Παρασκευά Σαββατοκύριακο, το νοσοκομείο της Ζακύνθου. Αυτά είναι απαράδεκτα πράγματα και δεν πρόκειται να το δεχτούμε. Το μοναδικό παιδιατρικό νοσοκομείο στην νοτιοδυτική Ελλάδα ήδη έχει αποδυναμωθεί εξαιτίας των τελευταίων συνταξιοδοτήσεων γιατρών, με αποτέλεσμα τα προβλήματα να είναι ήδη εμφανή για το ιατρικό προσωπικό που έχει απομείνει. Η Ζακύνθος είναι μια περιοχή απομονωμένη. Δεν είναι ότι μπορεί να πας στο δίπλα νοσοκομείο ή κάπου αλλού, είναι ένα νησί, το οποίο μπορεί και να αποκλειστεί και να απαραίτητη η ύπαρξη του παιδιάτρου στις δομές. Για να αντιμετωπίσουμε λοιπόν το πρόβλημα ενός νησιού που δεν έχει παιδιάτρο, ζητήσαμε από συναδέλφους οι οποίοι βρίσκονται στην περιοχή της Αχαΐας, αν θα μπορούσαν κάποια μέρα να ξεκουράσουν έναν παιδίατρο ο οποίος επί 30 μέρες δίνει τον εαυτό του εκεί, δηλαδή να υπάρξουν κάποια διήμερα, τριήμερα εντός του μήνα, 2-3, για να μην είναι και τις 30 μέρες σε μια συνεχόμενη λειτουργία εφημερίας για λόγους δημοσίου συμφέροντος και προστασίας ανθρώπινης υγείας και εδώ πέρα υπάρχει αυτό. Ναι. Θα μπορούσαμε να βγάλουμε εντολή χωρίς να μπει καμία διαδικασία συζήτησης για το αν θα πάνε ή δεν θα πάνε και από εκεί και πέρα ο καθένας είναι υπεύθυνος για τις πράξεις του. Δεν έγινε καμία τέτοια ενέργεια. Έγινε μια κουβέντα σε συγκεκριμένο πρόβλημα που υπάρχει, ιδιαίτερα συγκεκριμένο πρόβλημα που δημιουργήθηκε στη Ζάκυνθο. Ζητήσαμε τη βοήθεια
των ιατρών απέναντι σε μία γιατρό που παλεύει μόνη. Μέσα στους επόμενους δύο μήνες αναμένεται να επιστρέψουν τα κοινόχρηστα ποδήλατα και πάλι στη βάση τους και να ξεκινήσει και πάλι το πρόγραμμα τη λειτουργία του κανονικά. Η έγκριση χρηματοδότησης του προγράμματος έχει ήδη εγκριθεί από το περασμένο καλοκαίρι του 2018. Παρ' όλα αυτά, η Δημοτική Αρχή θα προχωρήσει στην υλοποίησή του όταν θα είναι σε όλα έτοιμη. Μέσα στις επόμενες εβδομάδες επιστρέφουν στην Πάτρα τα κοινόχρηστα ποδήλατα. Η απόφαση έχει πάρθει από τον Ιούλιο του 2018, όπου και εγκρίθηκε από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου ένα κονδύλι της τάξης των 96.000 ευρώ με σκοπό την επιδιόρθωση του όλου συστήματος που είχε σχεδόν καταστραφεί από τους βανδαλισμούς και τις φθορές που του είχαν προκαλέσει οι συμπολίτες. Αυτός είναι και ο βασικός λόγος που λένε στο Δήμο που δεν έχουμε δει τα κοινόχρηστα ποδήλατα ακόμα στην Πάτρα παρά την παρέλευση μηνών. Η αρμόδια αντιδημαρχία και οι υπηρεσίες του Δήμου βρίσκονται στο στάδιο της δημιουργίας μιας φόρμουλας που δεν θα επιτρέψει στους επίδοξους βανδάλους να προχωρήσουν και πάλι στην επανάληψη ενός τέτοιου φαινομένου. Η φόρμουλα αυτή θα περιέχει ορισμένες ασφαλιστικές δικλείδες που θα προστατεύει κυρίως τους ηλεκτρονικούς σταθμούς που θα φιλοξενούν τα ποδήλατα. Οι σταθμοί άλλωστε ήταν αυτοί που είχαν υποστεί τις μεγαλύτερες φθορές από την ανεξήγητη συμπεριφορά των βανδάλων, καθώς και οι 11 συνολικά που είχαν τοποθετηθεί στην Πάτρα είχαν καταστραφεί. Οι βάσεις που φιλοξενούν αυτά τα ποδήλατα είναι ο ακριβότερος εξοπλισμός του όλου συστήματος και το να επισκευαστούν ξανά σχεδόν από την αρχή απαιτούσε και τους ανάλογους οικονομικούς πόρους. Οι καθημερινές οχλήσεις καταναλωτών έφεραν βαριές καμπάνες και πολύ τσουχτερά πρόστιμα σε εισπρακτικές εταιρείες. Και από ό,τι φαίνεται, ο νόμος από εδώ και πέρα θα είναι πολύ πιο αυστηρός. Συνήθως σπάνε τα τηλέφωνα, αλλά τώρα θα πρέπει να σπάσουν τον κουμπαρά για να πληρώσουν πρόστιμα. Ο λόγος για τις εταιρείες ενημέρωσης οφειλών, όπως ονομάζονται επισήμως οι εισπρακτικές. Πρόστιμα συνολικού ύψους 404.600 ευρώ επέβαλε το 2018 η Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή. Τα περισσότερα πρόστιμα μάλιστα επιβλήθηκαν σε εισπρακτικές εταιρείες με το αιτιολογικό της αδικαιολόγητης ενόχλησης σε καταναλωτές, ακόμη και σε περιπτώσεις χρεών που βρίσκονται ήδη σε διακανονισμό ή ρύθμιση. Τα πρόστιμα επεβλήθησαν είτε κατόπιν εκτεταμένης αυτεπάγγελτης έρευνας, είτε κατόπιν καταγγελιών καταναλωτών και εισήγησης της αρμόδιας Διεύθυνσης Προστασίας Καταναλωτή για παραβάσεις της νομοθεσίας για την προστασία των καταναλωτών και συγκεκριμένα για τους γενικούς όρους συναλλαγών, τις συμβάσεις εκτός εμπορικού καταστήματος, την εμπορία από απόσπαση προϊόντων και υπηρεσιών, τις αθέμητες εμπορικές πρακτικές, τις εγγυήσεις, τη λειτουργία των εταιριών ενημέρωσης οφειλετών και ειδικότερων τραπεζικών και ασφαλιστικών θεμάτων. Ξεκινούν οι μελέτες για τη διέλευση του τρένου από την πόλη και τη διασύνδεσή του με το λιμάνι. Στόχος είναι η μεταφορά εμπορευματοκιβωτίων και φυσικά η διασύνδεσή του με το αεροδρόμιο του Αράξου. Κατόπιν της συνεργασίας και του εν γέννη συντονισμού με τον Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδος Απόστολο Κατσιφάρα και στο πλαίσιο του επιχειρησιακού σχεδίου 2018-2022 του ΟΣΕ που ήδη εγκρίθηκε από τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, ο οργανισμός ξεκινά άμεσα τη διαδικασία εκπόνησης των απαιτούμενων μελετών για την υλοποίηση της διέλευσης της σιδηροδρομικής γραμμής υψηλών ταχυτήτων από την πόλη της Πάτρας, αφενός με τη διασύνδεσή της με το νέο λιμάνι της Πάτρας με στόχο τη συνδυασμένη μεταφορά των εμπορευματοκιβωτίων και αφετέρου με τη διασύνδεση με το αεροδρόμιο του Αράξου με στόχο την εξυπηρέτηση των επιβατών τόσο σε τοπικό επίπεδο όσο και σε διεθνή επίπεδο, ώστε να καταστεί η πόλη της Πάτρας κέντρο επιχειρηματικότητας και σημαίνων κόμβων συνδυασμένων μεταφορών στην Δυτική Ελλάδα, αυξάνοντας το ΑΕΠ αλλά και τις θέσεις εργασίας. Από τον Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας κατέστη σαφές ότι η περιφέρεια θα συνδράμει όπου απαιτηθεί για την ταχεία ολοκλήρωση του έργου, αναφέρεται στην ανακοίνωση του ΟΣΕ. Εντυπωσιάστηκαν οι Πατρινοί με τις καρναβαλικές μάσκες που έφτιαξαν. Παρουσιάστηκαν μάλιστα εχθές στην αγορά Αργύρη. Έντονη καρναβαλική ατμόσφαιρα και μάλιστα με μάσκες. Ένα κατεξοχήν συστατικό του Πατρινού Καρναβαλιού. Τη μάσκα να πρωταγωνιστεί επικράτησε το μεσημέρι του Σαββάτου στην αγορά Αργύρη. Το 54ο παιχνίδι του Κειμένου Θησαυρού που διοργανώνει η κοινοφελή επιχείρηση Πατρινό Καρναβάλι σε συνεργασία με την οργανωτική ομάδα του παιχνιδιού που είναι ομάδα πληρωμάτων έδωσε για μια ακόμη φορά. Μετά τη φάση του πεζόδρομου καλλιτέχνες, μια σειρά εξαιρετικά έργα σπάνιας εικαστικής καρναβαλικής τέχνης. Το ραντεβού των πληρωμάτων είχε τίτλο «Μασκελακάρα» και οι εκπρόσωποι τους προσκόμιζαν στην ομάδα του παιχνιδιού της Μάσκες που τους είχαν δοθεί ως θέμα σακούλας το περασμένο Σάββατο. Τα πληρώματα κατέθεσαν τις μάσκες που είχαν στολίσει καρναβαλικά με ελεύθερο τρόπο, σύμφωνα με τη φαντασία, την έμπνευση, την ευρηματικότητα και την καλλιτεχνική τους φλέβα, προσφέροντας 68 ολοκληρωμένα πλέον εικαστικά καρναβαλικά δημιουργήματα μάσκες. Κάθε πλήρωμα με τη συμμετοχή του και την κατάθεση της στολισμένης μάσκας
προσθέτεται στη βαθμολογία του 30 βαθμούς. Οι μάσκες όλες ήταν υπέροχες. Κυρίες και κύριοι, σε αυτό το σημείο τα νέα από το Super B έφτασαν στο τέλος τους. Από εμάς να έχετε όλοι ένα υπέροχο βράδυ. Γεια σας.